Θα ξεκινήσω ως εξής. Με στεναχωρά το γεγονός ότι μέσα στα μοίρια προβλήματα τα οποία έχουμε το τελευταίο διάστημα, οι εκπαιδεύσεις και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πραγματικά με στεναχώρεσαν, γιατί είδα ότι κινήθηκαν με έναν τρόπο ο οποίος ξεκινά από το θέμα των καθαριστηριών, οι οποίες ως γνωστό είναι προσωπικό του Δήμου, δεν είναι της εκπαίδευσης, ούτε της πρωτοβάθμιας, ούτε της δευτεροβάθμιας. Εμείς, στηρώντας τις εγκυκλίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητήσαμε να μεταφερθεί αυτό το προσωπικό στις ανάγκες που υπάρχουν τώρα, αγροτικά ιατρία, στα ΚΕΠ κλπ. Για να μπορέσουμε τελικά μέσα από την προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Και εκεί λοιπόν υπήρχαν προβλήματα, ξεσηκώθηκε κόσμος, ξεσηκώσανε ενώσεις γονέων, ξεσηκώσανε καθηγητές. Με στεναχωρεί και με λυπεί αυτό το γεγονός. Εγώ το απάντησα, και ειδικότερα στα έγγραφα τα οποία στάλησαν, αρκούντος τα έλεγα. Φεύγω όμως από αυτό το σημείο. Το δεύτερο είναι ότι με όλο αυτό το διάστημα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης πάλι υπήρχε ένας ξεσηκωμός προς λάθος κατεύθυνση, διότι αντί οι διευθύνσεις να αποταθούν στο Υπουργείο, έβαλαν το Δήμο μπροστά για μια ακόμη φορά μέσω των σχολικών επιτροπών. Με δηλώσεις, με έγγραφα, με συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης. Ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ούτε οι σχολικές επιτροπές μπορούν να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να εφοδιαστούν με τάμπλετ ή οτιδήποτε άλλο, ούτε ο Δήμος, διότι αυτές οι δαπάνες δεν είναι νόμιμες και δεν υπάρχει περίπτωση οι υπηρεσιακοί να τις εγκρίνουν. Και αυτό το γνώριζαν και το γνωρίζουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Παρά τα αυτά, αντί να αποταθούν στο Υπουργείο, φρόντισαν πάλι να δημιουργήσουν ένα κλίμα, να σηκώσουν σκόνη, έτσι απλά, και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Κρινόμαστε όμως όλοι. Ερχόμαστε λοιπόν στο διατάφτα. Εμάς η έγνοια μας είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, τούτη την ώρα. Μακάρι και ό,τι μπορούμε να καλύψουμε, προσπαθούμε, το καλύπτουμε, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει και με τα παιδιά μας πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το οποίο απαντήθηκε από την Υπουργό χθες στη Βουλή ήταν σε τελείως διαφορετικό κλίμα. Αυτό το οποίο όμως σήμερα γνωρίζω μέσα από τις εξαγγελίες της ίδιας Υπουργού είναι, και δικαιωνόμαστε για μια ακόμη φορά, ότι θα στείλει στις διευθύνσεις, τους διευθυντές δηλαδή των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επαρκή αριθμό μάλλον τάμπλετ, το οποίο δεν ξέρω, μπορεί να χορηγηθεί από δωρεές ή οτιδήποτε άλλο. Θα το διαχειριστούν ήδη οι διευθυντές, οι οποίοι αξιολογώντας τις ανάγκες των μαθητών που έχουν πραγματικά ανάγκη και δεν έχουν αυτή την ώρα την δυνατότητα να αγοράσουν, και είναι πραγματικά λογικό. Και όταν τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, αυτά τα tablets θα επιστραφούν. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και δικαιωθήκαμε για μία ακόμη φορά. Εγώ χαίρομαι βέβαια για την εξέλιξη, γιατί δεν σας κρύβω ότι είχαμε προβληματιστεί αυτό το διήμερο κατά πόσο και πώς, πιέζοντας και το Υπουργείο, θα μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών μας, εκείνων που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν υπολογιστές, να έχουν τάμπλετ, να έχουν οτιδήποτε που διευκολύνει αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία. Και έτσι λοιπόν είναι καλά τα αποτελέσματα και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα λυθεί επαρκώς και αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα.